Η Ελένη και η Σοφία είναι μαθήτριες της 6ης τάξης στο 12ο σχολείο Καλαμαριάς. Για μία μόνο ημέρα άφησαν τις σχολικές αίθουσες για να βρεθούν για πρώτη φορά στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς και να ανταλλάξουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους πάνω στο θέμα της διαμόρφωσης των σχολικών αυλών. Όλα τα παιδιά που θα παρουσιάσουν από το σχολείο μας θα κάνουν μία παρουσίαση. Τα έχουμε συνδέσει όλα σαν μία ομάδα και τα έχουμε χωρίσει σε κάποια θέματα. Εγώ με την Σοφία έχουμε δώσει βάση στους αθλητικούς χώρους του σχολείου. Υπάρχουν πολλά θετικά στο σχολείο μας. Είναι σε μια περιοχή με πολλά δέντρα, έχουμε πολύ φυσικό περιβάλλον. Όμως δεν υπάρχει πολύ ασφάλεια στο σχολείο μας. Αυτό είναι κάτι βασικό που χρειάζεται. Η δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του θεσμού Ημέρες Δημοκρατίας από την Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Καλαμαριάς. Έτσι, μαθήτρες και μαθητές του 3ου, του 12ου και του 6ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, πήραν τον λόγο σαν πραγματικοί δημοτικοί σύμβουλοι και μίλησαν για τα θετικά και τα αρνητικά των σχολείων τους, πάντα όμως με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ακριβώς στηρούνται σε ένα πραγματικό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα προτείνουμε ουσιαστικά και ορισμένα κορίτσια και λύσεις, αλλά και ορισμένες προτάσεις για την απειλή του σχολείου μας. Έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα να συζητήσουν για την αυλή του σχολείου, αλλά και συγχρόνως πρέπει να μάθουν πώς λειτουργεί ένα δημοτικό συμβούλιο, πώς πρέπει να τοποθετούνται, ότι πρέπει να έχουν αποφασιστικότητα, πρέπει να έχουν ιδέες, πρέπει να έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν τον τόπο που ζουν. Είναι ένα εικονικό δημοτικό συμβούλιο όπου έρχονται μαθητές από 3 σχολεία για να εκπαιδευτούν και να ενταχθούν στην ουσία στους δημοκρατικούς θεσμούς, παίρνοντας το λόγο σαν πραγματικοί δημοτικοί σύμβουλοι και παρεμβαίνοντας σε ζητήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν τα σχολεία τους. Πρόκειται για την 4η φορά που η Αντιδημαρχία του Δήμου οργανώνει τις Ημέρες Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας του διαλόγου ως βασικό συστατικό της δημοκρατίας.